θρύλος που στολίζεται με τη φαντασία κάθε περαστικής γενιάς φανερώνει θαυμαστά γεγονότα που συνέβηκαν σε Ζήρια. Η φαντασία μας ταξιδεύει σε πολλές χιλιάδες χρόνια πάνω σε τούτο το βουνό που στέκε καμαρωτό και ζηλευτό νησί για τον πλούσιο τόπο και τις οδιές μέσα στα άλλα νησιά στη γύρω περιοχή. Η γη της ήταν κατάφυτη από δέντρα που κάρπιζαν όλο το χρόνο και τα σπαρτά της έδιναν εύκολα τον καρπό τους. Οι άνθρωποι είχαν φτιάξει σπίτια και κάστρα και ήταν φιλήσυχοι. Αγαπούσαν τη γη τους και όχι τον πόλεμο. Ανάμεσά τους βασίλευε η ειρήνη και η αγάπη. Είχαν νόμους και ζούσαν ήσυχα. Λάτρευαν τους θεούς τους και διασκέδαζαν στις γιορτές και στα πανηγύρια που έκαναν για χάρη τους. Ήξεραν να κατασκευάζουν κρασί από αγριόμυλα που υπάρχουν ακόμα σήμερα στα ψηλώματα της Ζήριας και που είχε ωραίο άρωμα, χρώμα και γεύση. Τις γυναίκες τους τις εκτιμούσαν και τις λάτρευαν. Οργάνωναν γιορτές για αυτές και ιδιαίτερη περιποίηση έκαναν στις έγκυες γυναίκες. Τις μορφές των γυναικών τους τις έκαναν εικονίσματα που ήσαν μικρά ξύλινα ειδόλια και τα στέναν στα σπίτια τους. Λένε πως το κεντρικό κάστρο με τα πολλά σπίτια και τους πύργους βρίσκονταν στη μέση η σημερινή συνοικία των Τρικάλων. Εδώ στέκονταν ο άρχοντας του τόπου και διαφέντευε τη γύρω περιοχή. Ο άρχοντος τούτος ήταν δίκαιος και τιμωρούσε το άδικο και το κακό. Όλοι οι Ζηριώτες λάτρευαν τον άρχοντά τους και τον τόπο τους και η εργασία και το έφορο νησί τους τους έδιναν άφθονα έτσι τα αγαθά τους. Την ευτυχία τούτη που βασίλευε πάνω στη Ζήρια ήθελε να καταστρέψει ένας μεγάλος πόλεμος που έκαναν οι Χελμιώτες εναντίον της Ζήριας. Το απέναντι νησί ο Χελμός ήταν άγωνο και οι φυσικές δυνάμεις δεν έδιναν κανένα αγαθό στους κατοίκους του. Οι Χελμιώτες ήσαν άγριοι άνθρωποι, περιπλανιόνταν μέσα στην άγρια φύση και ζούσαν από το κυνήγι. Δεν ήθελαν να οργανωθούν και άρπαζε ο ένας τα αγαθά και τη γυναίκα του άλλου. Τις γυναίκες όταν τις βαριόντουσαν τις έτρωγαν. Γι' αυτό τούτες έφευγαν και πήγαιναν στο καλό νησί, τη Ζήρια, όπου έβρισκαν τροφή και προστασία. Έτσι μας λέει ο θρύλος, μια τέτοια γυναίκα κυνηγημένη με το παιδί της έφτασε στη Ζήρια. Εκεί όχι μόνο την υποδέχτηκαν, αλλά και της έδωσαν τα μέσα για να αναθρέψει το παιδί της και να το μορφώσει, το οποίο μια μέρα με τις πολλές αρετές που διέθετε έγινε μεγάλος άνθρωπος με πολλή γνώση και σοφία, που όλοι οι Ζηριώτες τον εξέλεξαν άρχοντα και βασιλιά τους. Τούτος ο άρχοντας της Ζήριας θέλησε από αγάπη για την παλιά του πατρίδα, τον Χελμό, που την έβλεπε να βουτιέται στην αμάθεια και την καταστροφή, θέλησε από πλεονεξία, μια μέρα παρακίνησε τους Ζηριώτες να πάνε να υποτάξουν τον Χελμό και να κάνουν τα δύο νησιά ένα βασίλειο. Ο λαός της Ζήριας αρνήθηκε σε μια τέτοια πρόταση γιατί δεν ήταν φιλοπόλεμος. Τότε ο άρχοντας τούτος έφυγε κρυφά και πήγε στο Χελμό. Του μίλησε για τις οδιές που υπάρχουν στη Ζήρια, για τις πολλές γυναίκες και ότι είναι καλύτερα να έχουν άλλους να εργάζονται για αυτούς και αυτοί να κάθονται χωρίς να ζουν αυτή τη ζωή της αρπαγής και του σκοτωμού που ζούσαν. Δεν ήθελαν να ακούσουν περισσότερα οι Χελμιώτες και ένα πρωί φθινοπορεινό ξεκίνησαν εναντίον της Ζήριας και την κατέλαβαν. Από τότε αρχίζουν σκοτεινές μέρες για τη Ζήρια. Οι νέοι αφέντες, οι Χελμιώτες, περνούσαν μια ζωή σκανδαλιστική με γλέντια και όρια. Και λένε ακόμα ότι όποιος πήγαινε στη Ζήρια ζούσε την γλυκύτερη ζωή. Καράβια πήγαιναν από τα άλλα νησιά για να χαρούν τούτη τη ζωή. Και η ζωή της πατάλης και των οργείων κύλαγε σε βάρος των δύστυχων Ζηριωτών. Με τούτο τον παράξενο θρύλο ξεκινάει λοιπόν η ιστορία των Τρικάλων. Πάνω της είχε κτιστεί η μεγαλύτερη πολιτεία της Ζήριας και σήμερα αν πας σε ένα γκρεμό της μέσης νοικίας των Τρικάλων βλέπεις τα χαλάσματα.
Ο σεισμός και ο κατακλυσμός άλλαξαν τη μορφή της Ζήριας και πάνω της φύτρωσε ένα άλλο χωριό, τα Τρίκαλα, που φαίνεται πως υπήρχε πρωτύτερα του 1000 μετά Χριστόν.